Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όταν πρότεινα στο πατέρα Λίξεμπερ και στην πρεσβυτέρα Ειρική να προσθέσουμε και ένα θρησκεολογικό κύκλο, λοιπόν, κοντά στο φιλοσοφικό και στο θεολογικό που ήδη υπήρχαν, αυτό που είχα στο νόμο και που τους πρότεινα ήταν κυρίως να να ασχοληθώ με τα λεγόμενα νέα θρησκευτικά κινήματα. Σκεπτικά κινήματα ή αναλλακτικές θρησκείες, όπως επίσης λέγονται στην θρησκεολογία. Ή νέες θρησκείες, επίσης, όπως λέγονται. Ξέρετε, το New Age, ας πούμε, και όλα αυτά. Νεοπαγανισμός και ούτω καθεξής. Και πραγματικά, φέραμε κάποιους μαθητές μας, όπως είπε και ο Κώστας πριν, οι οποίοι έχουν ειδικευθεί σε κάποια αντικείμενα μέσα από αυτό το επιστημονικό πεδίο. Λοιπόν, όπως ξέρουν αυτοί που τους παρακολούθησαν, κάνουμε ήδη τρεις τέτοιες παρουσιάσεις, τέτοιες εισηγήσεις από εισάριθμους δικούς μου μαθητές, διδάκτερες, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν. Λοιπόν, ακούσαμε για τη διάχυτη θρησκευτικότητα και τα βιντεοπαιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, για το δαιμονικό στο κινηματογράφο, όμως τα είχε κάνει ο Δημήτρης ο Ουλής. Και είχαμε ακούσει επίσης και για τη θεοποίηση της τεχνολογίας και τις θρησκευτικές διαστάσεις που μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο από τον Δημήτρη τον Δεκρυδάκη. Επειδή είχαν ακουστεί κάποια πράγματα και ίσως κάποιες δυσαρέσκειες εκφράστηκαν, θα ήθελα να πω επί τη ευκαιρία τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται θρησκευολογία. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, μια ασάφεια έτσι υπάρχει γύρω από τον όρο αυτό. Συχνά υπάρχει σύγχυση με τη θεολογία. Η θρησκευολογία είναι η επιστημονική μελέτη του φαινομένου της θρησκείας ή των θρησκείων. Δηλαδή, θα πάρω μια θρησκεία, θα μελετήσω, ξέρω και εγώ την ιστορία της, τη διδασκαλία της, την τέχνη της κλπ. Λοιπόν, και θα είμαι ειδικός τέλος πάντων σε αυτή τη θρησκεία. Μπορεί να είναι, τι να πω τώρα, η διδασκαλία του βουδισμού, του τάδε βουδισμού, ξέρω και εγώ, του θηβετικού ή του ινδονησιακού, ξέρω. Ας πούμε, και θα είμαι ειδικός σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν λέω επιστημονική προσέγγιση, εννοώ μια προσέγγιση αντικειμενική, όπως θα έκανε οποιοδήποτε που θα ήταν, τι να πω, ρηκτολόγος ή που θα ήταν, πες τι κάτι, δεν ξέρω, καρδιολόγος, ας πούμε. Δηλαδή, ο θρησκεολόγος δεν εξαρτάται από δικές του δεσμεύσεις θρησκευτικές ή εκτιμήσεις θρησκευτικές. Προσπαθεί να προσεγγίσει τα πράγματα με άκρα αντικειμενικότητα, βάζει σε παρένθεση δηλαδή τις δικές του προσωπικές πεποιθήσεις και προσεγγίσεις. Και δεν έχει κάποια στοιχεία τα οποία συναντάμε συχνά στη θεολογία, ότι ξέρω και εγώ τι να πω. Ο τάδε πατήρ ή ο τάδε άγιος είπε, συγγνώμη, πες ότι δεν σας σκανδαλίζω, δεν σας λέω τι κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι διαχωρίστε αυτό, σας λέω τι κάνει η θρησκεολογία. Δεν λέει λοιπόν τι είπε ο τάδε πατήρ, τι είπε ο τάδε άγιος κλπ. Και αυτό εφόσον το είπε, άρα έτσι γίνεται και ούτω καθεξής. Όχι. Ξέρω και εγώ στο Κοράνι, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ή κάποιο θείο πνεύμα παρέδωσε στον Μωάμεθ, έτσι ας πούμε, το Κοράνι, το κείμενο αυτό. Είναι αλήθεια αυτό ή δεν είναι? Η θρησκεολογία θα πει, έτσι λέει αυτή η θρησκεία. Έτσι λέει το Κοράνι. Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο. Είναι αλήθεια αυτό ή δεν είναι? Έτσι λέει η Καινή Διαθήκη. Δεν θα μπει δηλαδή μέσα στο, στο ζήτημα αν πρόκειται για αλήθεια ή αν πρόκειται για ψέμα κλπ. Διότι, γιατί, για ποιο λόγο? Διότι είναι επιστήμη. Η επιστήμη ασχολείται με την αποδείξιμη αλήθεια. Όταν κάτι έχει να κάνει με μη αποδείξιμη αλήθεια, βγαίνει από το χώρο της, βγαίνει από το πεδίο της επιστήμης και δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα είναι η θρησκεολογία. Πολλοί νομίζουν μάλιστα ότι πρόκειται για ανακάτεμα των θρησκειών, για μια πανθρησκεία. Δεν είναι αυτό η θρησκεολογία. Η πανθρησκεία, αν υπάρχει, όπου υπάρχει, είναι μια ακόμα θρησκεία. Δεν είναι η θρησκεολογία, δεν είναι μια επιστημονική δραστηριότητα. Επίσης, η θρησκεολογία δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει ή να αναδείξει μια αλήθεια, μια θρησκεία, με συγχωρείτε, ως αληθινή ή ως ψεύτικη. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί. Δεν είναι πιο αληθινό το γυαλί αυτό από το ξύλο αυτό. Αυτό είναι ξύλο και αυτό είναι ποτήρι, αυτό είναι γυαλί. Αυτό θα πει και η θρησκεολογία. Λοιπόν, μετά αυτή την παρέκβαση που νομίζω ότι ήταν αναγκαία, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τι προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε απόψε. Απόψε λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση, έτσι το λέει και ο τίτλος, να είναι προφανές από τον τίτλο, μεταξύ χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών.
τι είναι η σύγκριση. Η σύγκριση είναι μία μέθοδος, έτσι, μία μέθοδος η οποία μας χρειάζεται προκειμένου τι να κάνουμε, να εντοπίσουμε ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των συγκρινόμενων μεγεθών. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη σύγκριση αυτή, να αντιληφθούμε καλύτερα, να αντιληφθούμε σαφέστερα έτσι, την ταυτότητα έτσι, αυτών των συγκρινόμενων μεγεθών. Παραδείγματος χάρη, για να γίνουμε έτσι συγκεκριμένος, λέμε ότι ο χριστιανισμός δεν πιστεύει σε αυτό που λέγεται αθανασία της ψυχής ως την τελική μοίρα του ανθρώπου, αλλά τι πιστεύει σε αυτό που λέγεται Ανάσταση, έτσι, την οποία την τοποθετεί σε ένα, ας το πούμε, γεγονός, έτσι λοιπόν, το οποίο αναμένεται και που λέγεται Βασιλεία του Θεού και που είναι τοποθετημένο στο τέλος της ιστορίας, έτσι, στο τέλος του χρόνου. Ανάσταση και αθανασία της ψυχής. Γιατί? Τι μας δείχνει αυτό, ότι δηλαδή προκρίνεται η Ανάσταση έναντι της αθανασίας της ψυχής? Ότι την αθανασία της ψυχής μπορούμε να τη βρούμε σε πολλές θρησκείες. Όπως στον Ινδουισμό, ας πούμε, θα δείτε ότι ο πιστός περιμένει, με συγχωρείτε το πράγμα της παρκέτσας πάλι. Ότι πεθαίνοντας θα, εάν έχει αυτή την τύχη, βέβαια, έτσι, και δεν υποστεί καμία, κάποια επόμενη μεταξάρκωση, γιατί πεθαίνοντας, ας πούμε, θα αναγεννηθεί στον παράδεισο του Σίβα, ξέρω κι εγώ, ενός θεού του Ινδουισμού, ή στον παράδεισο του Βίσνου, του Κρίσνα και ούτω καθεξής. Και θα μείνει εκεί αθάνατο για δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, ο χριστιανισμός δεν πιστεύει σε κάτι τέτοιο. Πιστεύει ότι θα ξαναλάβουμε τα σώματά μας, βέβαια διαφορετικά, έτσι, όχι όπως είναι τώρα. Γιατί, τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ένα στοιχείο το οποίο ανήκει στην ταυτότητα αυτή τη θρησκεία που λέγεται χριστιανισμός. Ότι δηλαδή δίνει ίση αξία στο σώμα με εκείνη που δίνει σε αυτό που ονομάζουμε ψυχή. Δεν θεωρεί ότι η ψυχή είναι κάτι, να το πω, πραγματικότερο, ουσιαστικότερο, πολυτιμότερο και ούτω καθεξής από το σώμα όσον αφορά τη συγκρότηση, ας πούμε, ενός ανθρώπου, ενός προσώπου. Εγώ με αυτό το σώμα είμαι που είμαι στη Λιανός Παπα Αλεξανδρόπουλος. Αν δεν είχα αυτό το σώμα και είχα το σώμα του Κώστα, ας πούμε, θα ήμουν ο Κώστας ο Μπλάτρας. Δηλαδή θέλω να πω, το σώμα είναι εξίσου σημαντικό στοιχείο της συστάσεώς μου, ας πούμε, ως τη Λιανού Παπα Αλεξανδρόπουλου, από ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να με συνιστά, έτσι, από την ψυχή, ξέρω κι εγώ οτιδήποτε. Λοιπόν, ήξερα κι εγώ, αν πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε καλύτερα τι είναι αυτά που θέλουμε να πούμε. Στο χριστιανισμό υπάρχει η ιδέα ότι περιμένουμε ένα καινούριο κόσμο, τον οποίο ονομάζεται η Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που περιγράφεται με πολλούς τρόπους έτσι στο Ευαγγέλιο. Περιγράφεται ως καινή κτήση, έτσι καινούριος κόσμος, ή περιγράφεται ως καινός ουρανός και καινή γη, έτσι στη Β' Πέτρου. Καινούριος ουρανός και καινή γη, γενής κατοική δικαιοσύνη, λέει, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, μια κατάσταση στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη. Ήξερα κι εγώ μια κατάσταση στην οποία θα έχει καταργηθεί ο διάβολος και το κακό. Έσχατος εχθρός καταργηθεί σε τεθάνατος, ότι δεν θα υπάρχει ο θάνατος. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια ριζική αλλαγή του παρόντος κόσμου στην οποία προσβλέπει η χριστιανική θρησκεία. Λοιπόν, αν πάμε στις ανατολικές θρησκείες, θα δούμε ότι εκεί υπάρχουν λεγόμενοι κύκλοι, έτσι, ιστορικοί, πώς το λένε, κινείται κυκλικά. Στον Σιβαϊσμό, αν πάμε, ας πούμε, ξέρω, ή γενικά στον Ινδουισμό, υπάρχει η δημιουργία. Υπάρχει η διατήρηση του κόσμου και υπάρχει και η καταστροφή του κόσμου. Μια μεγάλη περίοδος μετά, η οποία ονομάζεται νύχτα, τη νύχτα του Μπραχμά, και μετά ξαναρχίζει πάλι το ίδιο. Ξυπνάει ο Βίσνου, ξέρω κι εγώ, ας πούμε, λοιπόν, και με μια μορφή άλλη, λοιπόν, ενός άλλου Θεού, γιατί ο ίδιος ο Βίσνου είναι κάτι άπειρο, έτσι λοιπόν. Και χωρίς κάποια συγκεκριμένη μορφή, δεν μπορεί να, να το πω, δημιουργήσει τον κόσμο. Γίνεται λοιπόν ο Θεός Μπραχμά και αρχίζει τη δημιουργία του κόσμου. Πάλι διατήρηση, πάλι. Πώς το λένε, καταστροφή, πάλι νύχτα του Μπραχμά. Και ούτω καθεξής, αυτό το πράγμα χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Έτσι, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Αν το συγκρίνουμε τώρα με τον χριστιανισμό, ο οποίος περιμένει ένα τέλος του παρόντος κόσμου, έτσι, του παρόντος αιώνος, έτσι όπως λέγεται, λοιπόν, και περιμένει τον μέλλοντα αιώνα, τον οποίο σας τον περιέγραψα πριν δύο λίγων, λοιπόν, αυτό το πράγμα μας κάνει να δούμε καθαρότερα, σαφέστερα, σε τι ενδιαφέρει ο χριστιανισμός, ας πούμε, από οι θρησκείες οι οποίες βλέπουν τον χρόνο κυκλικά. Δεν υπάρχει μια τελική έκβαση, ας πούμε, έτσι, της ύπαρξης. Δεν υπάρχει μια τελική έκβαση, μια σωτηρία, θα λέγαμε, έτσι, ας πούμε, λοιπόν, στο τέλος του χρόνου. Λοιπόν, ωραία.
όπως όλα τα μεγέθη, όπως όλα τα πράγματα που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, έτσι και οι θρησκείες έχουν διάφορα επίπεδα. Ή αν θέλετε, όπως είναι ένα διαμάτι που έχει διάφορες έδρες, έχει διάφορες έδρες, έτσι και η θρησκεία. Μια πέτρα, ξέρω κι εγώ, έχει και αυτή πολλές και διάφορες έδρες. Παραδείγματος χάρη, έχει μια γενική διάσταση, η οποία λέγεται, ξέρω κι εγώ, είναι ένα πράγμα, έτσι όπως όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Τι πράγμα. Είναι, ξέρω κι εγώ, ορυκτό, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τι ορυκτό. Βασάλτης, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι γενικές όψεις, οι γενικές έδρες που έχει το διαμάτι, έτσι, ας πούμε, το οποίο το ονομάζουμε πέτρα. Και τελικά τι έχει και τη διάσταση, την ατομική, η οποία δεν ανάγεται σε τίποτα άλλο παρά μόνο στον εαυτό της. Δηλαδή είναι αυτό το τότε τι, ας πούμε, που λέει ο Αριστοτέλης, αυτό το ποτήρι, αυτό το ποτήρι είναι αυτό το ποτήρι, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι όλα τα άλλα τα οποία σας είπα, αλλά είναι και αυτό, ότι δηλαδή είναι μόνο αυτός του, ο οποίος είναι μία αναγωγή μας, έτσι, σε τίποτα άλλο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις θρησκείες. Δηλαδή, αν θέλουμε να συγκρίνουμε κάποιες θρησκείες μεταξύ τους, έτσι και απόψε είπαμε ότι θέλουμε να συγκρίνουμε τον χριστιανισμό με άλλες θρησκείες, λοιπόν, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το να πούμε ότι είναι θρησκείες και οι μεν, θρησκείες και οι δε, και άρα σε αυτό το γενικότατο επίπεδο έχουν κάτι το κοινό. Ίσως κάποιοι από εσάς μου πούν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Μία πρόταση η οποία κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια, κάμποσα μάλλον αρκετά χρόνια, έτσι λοιπόν. Και αυτοί οι οποίοι την χρησιμοποιούν, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσουν, να διακρίνουν τον χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια μάλλον ατυχής προσπάθεια αυτή. Ο χριστιανισμός έχει τη δική του ταυτότητα, για την οποία θα μιλήσω μετά. Λοιπόν, ή τουλάχιστον ένας από τους χριστιανισμούς, γιατί υπάρχουν πολλοί χριστιανισμοί. Λοιπόν, ένας από τους χριστιανισμούς, ο βιβλικός, για να μην, όπως το λένε, να σας κρατάω σε αγωνία, ποιος μπορεί να είναι αυτός. Λοιπόν, έχει τη δική του ταυτότητα και δεν έχει ανάγκη να κάνουμε τέτοιου είδους, πώς να το πω, φιλοσοφικές, αν θέλετε, πώς να το πούμε τώρα, πειραματισμούς, φιλοσοφικούς πειραματισμούς ή πειράματα κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας αυτό το πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Εάν τους ρωτήσεις, σου λέει δεν είναι θρησκεία. Είναι εκκλησία. Ωραία. Και εγώ θα ρωτήσω, τι εκκλησία είναι. Είναι εκκλησία σαν την εκκλησία του Δήμου, ας πούμε. Θα σου πει, όχι, δεν είναι σαν την εκκλησία του Δήμου. Είναι, ξέρω κι εγώ, η ευχαριστιακή κοινότητα. Ωραία. Η ευχαριστιακή κοινότητα τι είναι, σε τι συνίσταται. Συνίσταται στην επανάληψη της θυσίας του Χριστού, έτσι, του σταυρικού θανάτου του Χριστού, θυσιάζει τον Χριστό με την ευχαριστία. Δηλαδή, τι προηγείται αυτό που έχει κάνει ο Χριστός. Αφού προηγείται, είναι βασικότερο αυτό που έχει κάνει ο Χριστός. Ή για να το πω έτσι εντελώς, ας πούμε, με ένα γενικό τρόπο, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού προϋποτίθεται σε αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία. Λοιπόν, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού έχει σκοπό κάτι που το λέμε σωτήρια. Εάν αυτές οι λέξεις, σωτήρια και λοιπά, απολυτρωτικό έργο, δεν είναι θρησκευτικά στοιχεία, δεν είναι θρησκευτικά μεγέθη, τότε και ο Χριστιανισμός ή η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία λοιπόν. Και μπορώ να το στηρίξω αυτό και με χωρία, αν θέλετε, ξέρω και εγώ, ας πούμε, βλέπουμε στο, που είναι, στις πράξεις είναι, που λέει, όχι, είναι στην, με συγχωρείτε, είναι στην κάποια επιστολή του Ιακώβου, έτσι, ευχαριστώ πολύ, που λέει, ότι η θρησκεία καθαρά και όμως αυτή στην, έτσι, επισκέφτεστε ορφανούς, έντες χρήες αυτών, καθαρών τηρήν αυτών από τον κόσμο. Δηλαδή χρησιμοποιείται και η λέξη θρησκεία για αυτά τα οποία μόλις ανέφερα. Ή κάπου ο Παύλος χαρακτηρίζει τον γνωστικισμό «εθέλω θρησκεία», «εθέλω θρησκεία». Αν χαρακτηρίζει τον το γνωστικισμό «εθέλω θρησκεία», προϋποτίθεται ότι έχει στο νου του τον χριστιανισμό ως θρησκεία, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επομένως μέσα από το Ευαγγέλιο αρχίζει η αντίληψη και η κατανόηση του χριστιανισμού ως θρησκεία. Και επαναλαμβάνω πάλι, δεν είναι ανάγκη να αρπαχτούμε από αυτό το πράγμα προκειμένου να διακρίνουμε τον χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες. Έχει ο χριστιανισμός το επαναλαμβάνω δικά του στοιχεία τα οποία τον συνιστούν. Λοιπόν, και τον συνιστούν με ένα έτσι βασικό και ουσιαστικό τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτό το είδος της συγκρίσης. Λοιπόν, να προσθέσω και το εξής, το οποίο ίσως δεν είναι γνωστό ή δεν έχει γίνει συνειδητό έτσι από πολλούς από εμάς. Ότι δηλαδή η φράση «δεν είναι θρησκεία» δεν είναι
κάτι το οποίο ενδυμεί, ας πούμε, μεταξύ κάποιων θεολόγων ή κάποιων που τέλος πάντων αρέσκονται σε αυτού του είδους την ιδέα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορείτε να το συναντήσετε αν πάτε, ξέρω εγώ, πηγαίνετε στο Zen Center που υπάρχει εδώ στο, δίπλα στο, στο Δημαρχείο στην Αθήνα και ρωτήστε εκεί τον υπεύθυνο, τον κύριο Σουμπόπουλο, εάν θεωρεί ότι το Zen είναι θρησκεία. Θα σου πει δεν είναι θρησκεία. Με καμία δύναμη. Είναι βιοθεωρία, ξέρω κι εγώ κάτι τέτοιο. Ή πολλοί άνθρωποι ακόμα σου λένε ο Ινδουισμός δεν είναι θρησκεία. Ο Ινδουισμός είναι φιλοσοφία, ξέρω κι εγώ. Ή και οι άλλες θρησκείες, συνήθως οι ανατολικές, θεωρούνται από πολλούς ότι είναι φιλοσοφίες. Δεν είναι θρησκείες. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αυθαίρετα ορίζουν τη θρησκεία με έναν τρόπο ο οποίος εγώ νομίζω ότι είναι ανιστορικός. Σου λέει η θρησκεία είναι δογματισμός. Τι θα πει δογματισμός? Ότι ας πούμε κάθε θρησκεία έχει κάποια πράγματα τα οποία συνιστούν την ταυτότητά της. Τα οποία, πώς το λένε, είναι αναντικατάστατα προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ταυτότητα. Εάν άλλαζαν αυτά, τότε θα γινόταν μια άλλη θρησκεία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Αν πάω, ξέρω κι εγώ τι να πω. Σχεδόν σε όλες τις νέες θρησκείες, σε όλες τις εναλλακτικές θρησκείες, θα δούμε ότι εκεί, πώς το λένε, δέχονται όλοι την ενσάρκωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που δέχονται την ενσάρκωση, έτσι. Λοιπόν, αλλά αν τους πεις ότι αυτό, εφόσον το θεωρείς ότι είναι μια αλήθεια, η οποία δεν μπορεί να την κατασταθεί με κάποια άλλη, είναι και αυτό ένα είδος δόγματος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι τόσο φοβερό μια θρησκεία να επιμένει σε κάποια πράγματα τα οποία συνιστούν την ταυτότητά της και να λέει ότι αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Ή αν αλλάξουν, τότε αυτή η θρησκεία θα γίνει μια άλλη θρησκεία και όχι αυτή που, και όχι αυτή που είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Μιλήσαμε λοιπόν για γενικά στοιχεία όπως είναι η θρησκεία. Μπορούμε τώρα να περάσουμε και σε κάποια ειδικά στοιχεία, έτσι, τα οποία πάλι έτσι απαντούν έτσι σε διάφορες θρησκείες. Και επειδή μίλησα για μετενσάρκωση λίγο πριν, η μετενσάρκωση είναι έτσι μια διδασκαλία την οποία τη βρίσκουμε όχι παντού και πάντα έτσι, στην Ανατολή, στις ανατολικές θρησκείες, όπως νομίζουν πολλοί. Ξέρω και εγώ στον Ταβολισμό, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ή στον Βεδικό Ινδουισμό, δηλαδή στον Ινδουισμό πριν τις Βέδες, ας πούμε, τον Ινδουισμό που βρισκόμαστε στη Ριγβέδα, ας πούμε, δεν υπάρχει έτσι η διδασκαλία των μετενσαρκώσεων. Αυτή αρχίζει από το 700-600 κάπου εκεί, ας πούμε, π.Χ. και την βρίσκουμε να εμφανίζεται στο σύνολο των κειμένων που ονομάζονται Ουπανισάδες. Λοιπόν, αν κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ της διδασκαλίας της μετενσάρκωσης και της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία δεν δέχεται τη μετενσάρκωση, γιατί δεν δέχεται τη μετενσάρκωση? Εγώ νομίζω ότι ένα βασικό λόγο είναι ότι ο χριστιανισμός έχει ως προστολάνη πίστη του για τη μοίρα του ανθρώπου τελική την Ανάσταση. Εάν έχω την Ανάσταση και η Ανάσταση αφορά αυτό το σώμα το οποίο, όπως είπα πριν, ας πούμε, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο έτσι που συνιστά την προσωπικότητά μου, αυτό το οποίο είμαι, ως Παπα-Αλεξανδρόπουλος θέλει. Λοιπόν, και η μετανσάρκωση προϋποθέτει, μάλλον διδάσκει, ότι σε κάθε επόμενη, σε κάθε διαδοχική ύπαρξη θα έχω κι άλλο σώμα, θα έχω έτσι κι άλλη μορφή. Λοιπόν, αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την ιδέα της Ανάστασης, γιατί ποιο από όλα αυτά τα σώματα θα αναστηθεί? Θα στηθούν όλα αυτά τα σώματα. Κάποτε ήμουν ζώο, κάποτε ήμουν, δεν ξέρω τι, ας πούμε, πρίγκιπας, ή κάποτε ήμουν κάτι άλλο, ο Κολοκοτρώνης, ξέρω και εγώ, και τώρα είμαι ο Στέλιος ο Παπα-Αλεξανδρόπουλος. Ποια από όλες αυτές τις προσωπικότητες, ποιο από όλα αυτά τα σώματα είναι που θα αναστηθεί? Πρέπει ένα σώμα έτσι να αναστηθεί, δεν μπορούν πολλά σώματα να αναστηθούν. Εκεί όμως βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι χωρίζουν έτσι τον άνθρωπο σε δύο στοιχεία, εκ των οποίων το ένα, το σώμα, είναι κάτι σαν πουκάμισο. Αν διαβάσουμε τα βιβλία, ας πούμε, του Σουάμι Πραμπουπάντα, σας λέω τώρα για τον ιδρυτή μιας νέας θρησκείας, που λέγεται Χάρη Κρίσνα, έτσι ίσως όλοι την έχουμε ακούσει και την ξέρουμε. Εκεί φέρνει διάφορα παραδείγματα ο Πραμπουπάντα για το σώμα, λέγοντας, ας πούμε, ότι το σώμα είναι κάτι σαν ένα αυτοκίνητο και μέσα υπάρχει, λέει, η συνείδηση του Κρίσνα. Η συνείδηση του Κρίσνα είναι το θείο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Το θείο στοιχείο. Αυτό είναι το βασικό, το πυρηνικό στοιχείο. Αυτός είναι ο αληθινός, ο πραγματικός άνθρωπος. Το άλλο είναι ένα αυτοκίνητο.
αύριο θα μπει σε ένα άλλο αυτοκίνητο, θα μπει σε ένα λεωφορείο. Παραμεθαύριο θα μπει σε ένα τζιπ, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, σχετικοποιείται το σώμα έτσι, με αυτή την πολλαπλότητα, με αυτή την συνεχή έτσι, διαδοχή σωμάτων και φαίνεται καθαρά με αυτόν τον τρόπο ποια είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν. Ωραία. Με τις πράγες, επαλημένω λίγο σε αυτά τα ειδικά παραδείγματα που μπορεί να μας κάνουν έτσι να καταλάβουμε σαφέστερα, ας πούμε, τη διαφορά του χριστιανισμού από άλλες θρησκείες. Είχαμε μιλήσει κάποια μέρα εδώ για τα θαύματα, νομίζω ήταν τη μέρα που ο πατήρ Αλέξανδρος μίλησε για το χωρίο των τάπεδων εν Εφέσο στο Κοράνιο. Λοιπόν, και λένε θαύματα, σου λέει ο άλλος, ας πούμε θαύματα κάνουν, ξέρω κι εγώ, όλες οι θρησκείες. Ο Ιώβ μπορεί να σηκωθεί, ξέρω κι εγώ, 2 μέτρα πάνω από το έδαφος. Elevation, πώς λέγεται αυτό. Ή μπορεί, ξέρω κι εγώ, να έχει δει όραση, να δει, ξέρω κι εγώ, να καταλάβει τι σκέπτεσαι. Ή να δει κάτι το οποίο συμβαίνει μακριά, ξέρω κι εγώ, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν είναι θαύματα αυτά. Θαύματα είναι αυτά. Ή σου λέει, ξέρω κι εγώ, τι να πω. Στο ρέικι, ας πούμε έτσι, βάζουμε, ξέρω και εγώ, το χέρι μας πάνω στο κεφάλι ή στο μέρος, στο πάσχο μέρος του άλλου και με αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται. Το ίδιο σου λέει έκανε και ο Χριστός. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Και γιατί είναι το ίδιο πράγμα, γιατί προϋποθέτει την πίστη. Πίστη και στην μία πλευρά, πίστη και στην άλλη πλευρά. Άρα, αν έχεις πίστη, μπορεί, ας πούμε, να έχεις το ίδιο αυτό αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα εγώ όχι, έτσι. Νομίζω και ο ίδιος ο Χριστός όταν λέει ότι, πώς το λέει, είναι είχε το πίστη να στόχο συνάπειος. Αν το όρι τούτο άρθετε και βλήθετε στην θάλασσα, έτσι, και γέννητε ούτω. Αν είχατε πίστη, λέει, σαν σπόρο, έτσι, ας πούμε, του, τι είναι η συνάπης. Το σουσάμι, ναι, λοιπόν, τόσο μικρή όσο είναι ο σπόρος του σουσαμιού. Το συνάπι, ναι, λοιπόν, θα μπορούσατε να πείτε σε αυτό το γνωσί που και πήγαινε και πέσε μέσα στη θάλασσα και θα γινόταν έτσι. Εδώ ο Χριστός δεν μιλάει για μια ιδιαίτερη πίστη που είναι στοιχείο, που να το πούμε, του χριστιανισμού. Μιλάει για μια πίστη γενικά. Έτσι νομίζω, έτσι το βλέπω. Όπως το σωδεό είναι και ο διευθυντικός μπορεί να πει αν έχω δίκιο ή όχι. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, επομένως δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Όμως τι συμβαίνει, για κοιτάξτε, πολλοί όλοι ας πούμε ύπταται έτσι ή οποιοσδήποτε άλλος ύπταται, ακόμη και μέσα σε εμάς, ας πούμε σε περίπτωση Αγίων και λοιπά, ύπταται ή μπορεί να κάνει κάποια θεραπεία. Ο κόσμος γύρω παραμένει υπό την πόρτα του κακού. Ο κόσμος γύρω συνεχίζει να πεθαίνει. Ο κόσμος γύρω συνεχίζει να ξεκλείσταται, γιατί ακούγονται αυτές οι φωνές. Να περνάει του κόσμου τις τραγωδίες. Από τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται, αν το εκφράσουμε με χριστιανικούς όρους, υπό την μπότα, ας το πούμε έτσι, υπό την κυριαρχία του άρχοντος του αιώνας του, το να κάνει ένα υποκείμενο, ένα άτομο, ξέρετε εγώ, να μπορέσει να κατορθώσει τέτοιου είδους θαύματα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το τόσο φοβερό. Δεν νομίζω. Ή τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο θα διακρίνει τα χριστιανικά θαύματα από αυτού του είδους τα θαύματα. Τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κόσμου. Δεν έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κόσμου. Και την άλλη φορά σας είχα πει το χωρίο αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικό. Εκεί που στέλνει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ είναι στη φυλακή, στέλνει 2 μαθητές του και να ρωτήσουν τον Χριστό, εσύ ή ο ερχόμενος, έτσι, ή έτερον προσδοκόμενο, εσύ είσαι ο ερχόμενος αυτός που περιμένουμε, ας πούμε, και περιμένουμε κανέναν άλλον. Λοιπόν, και ο Χριστός είναι πάρα πολύ, πολύ συγκλονιστικό αυτό. Δεν λέει, ναι, εγώ είμαι. Λέει, είπατε το Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση και πολύ περιπατούσι και νεκροί ανίστανται και πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάρι ο σώψα μη σκανδαλιστεί ένα μη. Λέει, τι του λέει. Ότι με τον ερχόμο, ότι ο δικό μου, αλλάζει ο κόσμος. Με ποια έννοια, καταργείται το κακό. Ποιο κακό, ότι ο άλλος δεν είναι έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός, να είναι ας πούμε ολόκληρο κλπ. Με το σωματάκι του κλπ. Με τα πόδια του κλπ. Ξέρω και ο κουτσός. Ή πεθαίνει, ξέρω και εγώ. Δεν είναι όπως τον έφτιαξε ο Θεός για να ζει, να υπάρχει, ας πούμε, αλλά πεθαίνει, ξέρω και εγώ. Ή είναι τυφλός. Ο Θεός δεν τον έφτιαξε για να είναι τυφλός. Ο Χριστός παρουσιάζει εκεί πέρα μια κανονική κατάσταση του κόσμου που έχει να κάνει πολύ ρεαλιστικά με τη σωματική μας ύπαρξη. Λοιπόν, και λέει ότι αυτή αποκαθίσταται σε αυτό που θα έπρεπε να είναι.
Λοιπόν, αυτού του είδους τα θαύματα που έχουν να κάνουν με την, πώς να το πούμε, αποκατάσταση του κόσμου σε αυτό που θα έπρεπε να είναι και που στοχεύουν σε αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, ότι ο Χριστός εκείνη τη στιγμή λέει τι λέει, εγγενιάζω μια κατάσταση καινούργια του κόσμου, ένα καινούργιο κόσμο, στον οποίο δεν θα υπάρχει το κακό, τον εγγενιάζω. Δεν έχει έρθει πλήρως ακόμα, αλλά εγγενιάζεται με αυτά που κάνει ο Χριστός με τα θαύματα αυτά, κυρίως με το θαύμα της Ανάστασης που καταργεί το θάνατο. Λοιπόν, τι γίνεται, ο πρωτότοπος στο νεκρό, το πρώτο δείγμα, αν θέλετε, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι, της καταργήσης του θανάτου, η οποία θα περιλάβει τα, πάνω το πω, θα συσταθεί στην κατάργηση του φαινομένου του θανάτου, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν και στην περίπτωση αυτή, την ειδική, στην περίπτωση των θαυμάτων δηλαδή, τη διαφορά που υπάρχει μέσα από την σύγκληση. Γιατί με την σάρκωση ήδη είπαμε, ωραία, για να περάσουμε τώρα και στην τυπολογία, την οποία ήδη σας την ανέπτυξε ο Κώστας. Συνοπτικά. Λοιπόν, για να δούμε. Τις προάλλες είχα πάει σε ένα, σε μια εκδήλωση μάλλον, που κάνανε οι βουδιστές του Διαμαντένιου Δρόμου. Είχε έρθει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη που ανήκει σε αυτή τη βουδιστική ομάδα. Όταν λέμε Διαμαντένιος Δρόμος, εννοούμε το Θιβετικό Βουδισμό. Θιβετικό Βουδισμό. Επειδή μια άλλη ομάδα βουδιστών που τελευταία δραστηριοποιείται πάρα πολύ, η ομάδα που λέγεται Τεραβάτα Βουδισμός, Τεραβάτα, σας υπενθυμίζω σε όσους έχουν ξανακούσει το όνομα ή σε όσους δεν το έχουν ξανακούσει, είναι ο βουδισμός μιας από τις σχολές στις οποίες είχε διασπαστεί ο βουδισμός στην αρχική του φάση, περίπου γύρω στα 100, εκεί μετά την Ιρβάνα, μετά τα θάνατα του Βούδα, ο βουδισμός είχε διαχωριστεί λόγω διαφορετικών ερμηνεών κλπ. Είχε διαχωριστεί σε 30 περίπου σχολές. Μία από αυτές έχει διασωθεί και μία από αυτές είναι εκείνη η οποία, η Τεραβάτα, η διδασκαλία των πρεσβυτέρων, σημαίνει Τεραβάτα, Βάντα, από το Βίντερη κλπ. Και από το συγγενές με το Βίντερη, έτσι το λατινικό κλπ. Θεωρία, η θεωρία των πρεσβυτέρων. Λοιπόν, τώρα τελευταία όμως επειδή έχουν, πώς να το πω, μέσω ανασκαφών κλπ. Ή ανακαλύψαν οι χειρογράφων και άλλων σχολών, κυρίως μια σχολή που έδρασε στη Βόρεια Ινδία, που λέγεται Σάρβα στη Βάντα, ποντεύουμε να έχουμε ολοκληρωμένο και άλλο ένα κανόνα. Δηλαδή, άλλο ένα σύνολο των βιβλίων που μια από αυτές τις σχολές θεωρούσε, ας πούμε, εκείνο το οποίο περιέχει την αλήθεια και όχι μόνο τον κανόνα της σχολής Τεραβάντα. Εν πάση περιπτώσει, Τεραβάντα ονομάζεται λοιπόν η μία από αυτές τις σχολές που έχει διασωθεί και έχει διασωθεί και ο κανόνας της στη γλώσσα πάλι. Λοιπόν, έχει έρθει κάποιος μοναχός από την Σρι Λάνκα, Έλληνας μάλιστα, ο οποίος διδάσκει το διαλογισμό τύπου Τεραβάντα, πώς μπορεί να γίνει με την ανακουνή και με τη μύτη κλπ. Φαίνεται ακούσαν αυτό οι του Διαμαντένιου Δρόμου και κάνανε και αυτοί, αρχίσανε και αυτοί, ας πούμε, να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Τέλος πάντων, πήγα σε μία από αυτές, για να μην πολυλογώ και σας κουράζω. Και η ομιλία τι ήταν, ότι μέσα μας, στο εσωτερικό μας, στο βάθος μας, στον πυρήνα του εαυτού μας ή στον πυρήνα του σώματός μας. Λοιπόν, έχουμε ένα στοιχείο το οποίο προέρχεται από τον απόλυτο Βούδα, ο απόλυτος Βούδα. Υπάρχει δηλαδή, όπως είναι το Μπράχμαν, ξέρετε, εγώ στον Ινδουισμό κλπ. Το απόλυτο, έτσι λοιπόν. Σε αυτό το βουδισμό, στο Μαχαγιάννα βουδισμό, υπάρχει ο απόλυτος Βούδας, εκείνος από τον οποίο πηγάζουν τα πάντα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέσα από τον απόλυτο Βούδα έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι του κατά κάποιο τρόπο, το οποίο είναι λοιπόν μέσα μας. Και αυτό είναι η βουδική φύση. Ποιος είναι ο σκοπός, εφόσον το απόλυτο βρίσκεται μέσα μας, ο σκοπός είναι να ενωθούμε με αυτό. Και αφού είναι μέσα μας, η κίνηση αυτή να ενωθούμε με αυτό δεν θα γίνει προς τα έξω. Δεν είναι out there, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, είναι εντός ημών. Λοιπόν, θα κάνουμε μια κίνηση αποτάφτισης από οτιδήποτε εξωτερικό σταδιακά, μέχρι να φτάσουμε, ξέρω κι εγώ, τι να πω, στο ενίδιο το νου μας, στην ίδια την ψυχή μας, στις παραστάσεις που έχουμε, στα αισθήματα που έχουμε, σε οτιδήποτε περιέχεται, ας πούμε, νοητικό σε εμάς. Και θα αποταυτιστούμε και από αυτό, ώστε να κάποια στιγμή ενωθούμε με αυτό που βρίσκεται πίσω και από αυτά στον ισότατο βάθος έτσι του ανθρώπου και αφού θα ενωθούμε με αυτό θα έχουμε ενωθεί έτσι με το απόλυτο. Πώς λέγεται αυτή η κίνηση αυτή από έξω προς τα μέσα έτσι η σταδιακή αυτή η κίνηση που έχει ως σκοπό την ένωση με το θείο στοιχείο που είναι μέσα μας. Λέγεται γιόγκα.
Η γιόγκα έχει πολλές μορφές, αλλά αρχικά μπορεί δηλαδή να γίνει και απλή γυμναστική όπως τη διδάσκουν πολλοί ή πολλές που σου λέει είμαι δάσκαλος της γιόγκα, είμαι δασκάλος της γιόγκα. Είχαμε μια τέτοια που μου είχε πει είμαι δασκάλος της γιόγκα. Τι λέω τη γιόγκα του Ελιάδα, την έχεις διαβάσει. Λέει όχι, τι είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρχικά η γιόγκα όμως είχε σκοπό να πραγματοποιήσει αυτό που μια θρησκεία ανατολική θεωρούσε ως σωτηρία. Σωτηρία, ως σωτηρία θεωρείται εδώ σε αυτή την περίπτωση η ένωση με τη βουδική φύση που έχω μέσα μου. Και η βουδική φύση είναι κάτι το οποίο δεν πεθαίνει, δεν φθείρεται, δεν αρρωσταίνει, δεν μεταβάλλεται, δεν τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι σωτηρία. Λοιπόν, τώρα αυτό μπορούμε να το συγκρίνουμε με άλλες ανατολικές θρησκείες και να δούμε ότι είναι σχεδόν ταυτόσιμο με το άτιμα που υπάρχει στις Ουπανισάδες. Έτσι, για πρώτη φορά στις Ουπανισάδες λέγεται εκεί ότι έχουμε ένα στοιχείο θείο μέσα μας. Ο Θεός μου είναι μέσα. Είναι, όλο το πούμε. Έτσι λοιπόν, ο πυρήνας του εαυτού μου, το βαθύτατο, το εσώτατο στοιχείο μου του εαυτού μου, μέσα μου έχω αυτό το οποίο είναι αιώνιο, αυτό το οποίο δεν πεθαίνει ποτέ κλπ. Και άρα, τι πιο εύκολο. Δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά τέλος πάντων από το να αποταυτιστώ από οτιδήποτε έτσι υπάρχει στον κόσμο, ώστε τελικά να ταυτιστώ με αυτό. Όμοιο λοιπόν με το άτομο των Ουπανισάδων. Μα είναι όμοιο και με άλλα πράγματα και με άλλες τέτοιες, πώς το λένε, παρόμοιες ιδέες. Πριν ανέφερα τη συνείδηση του Κρίσνα, έτσι, την οποία τη βρίσκομαι στο Σχάρα Κρίσνα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ο Κρίσνα εκεί πέρα είναι το απόλυτο, να ζήσουμε. Και έχουμε μέσα του, ας το πω έτσι, εντελώς ποτέ, ένα κομμάτι του Κρίσνα. Μέσα μου έχω ένα κομμάτι της αιωνιότητας, έτσι, του απολύτου. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα και εκεί συμβαίνει, θα προσπαθώ να δείσω να ενωθώ με αυτό και αυτή η ένωση λοιπόν θα είναι η σωτηρία. Λοιπόν, το ίδιο μπορούμε να το δούμε και σε ορισμένες αντιλήψεις που υπάρχουν σε μια ορισμένη μορφή του χριστιανισμού, η οποία θεωρεί ότι έχει ως σκοπό την ένωση με τον Θεό και αυτό μόνο και αυτό κυρίως, η οποία ένωση αυτή ονομάζεται θέωση. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή τη μορφή του χριστιανισμού σου λέει ότι να στο Ευαγγέλιο λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και τη Βασιλεία του Θεού την ταυτίζουν με το Θεό, έτσι, με το Θείο στοιχείο μέσα μας. Να πω ότι αυτή είναι μία από τις δυνατές ερμηνείες αυτής της πρότασης και οι περισσότεροι καινοδιαθηκικοί θεωρούν ότι η πρόταση αυτή σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ανάμεσά σας. Δηλαδή εγώ ο Χριστός που ήρθα έτσι και κάνω αυτά που κάνω και με αυτά που κάνω εγκαινιάζω τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, πώς το λένε, άρα είναι ανάμεσά σας, ήρθε πια και είναι μεταξύ σας έτσι η Βασιλεία του Θεού. Όχι εντός ημών. Και εξάλλου μπορεί χρησιμοποιώντας και άλλα χωρί, ας πούμε, να μειώσει έτσι, κατά κάποιο τρόπο τη δύναμη αυτής της πρότασης. Όταν λέει ο Παύλος, ας πούμε, ξέρω κι εγώ ένα αυτό, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Στη μία περίπτωση λέει μέσα μας είναι ο Θεός, στην άλλη περίπτωση ο Παύλος λέει ότι εμείς είμαστε μέσα στο Θεό και ζούμε και υπάρχουμε μέσα σε αυτόν. Ποιο από τα δύο. Μπορεί και τα δύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν απομονώσουμε το ένα όμως, έτσι το εντός ημών, τότε έχουμε μια θρησκεία η οποία μόνο που είναι ανατολική και μόνο που είναι δεν ξέρω και ό,τι μπορεί να είναι πάρα πολλές εναλλακτικές θρησκείες έχουν επίσης αυτή την ίδια διδασκαλία. Στη σαλαιοντολογία υπάρχει ο λεγόμενος χθήταν. Είναι το ίδιο πράγμα. Μόνο η λέξη αλλάζει. Πάλι εκεί είναι ένα αιώνιο, ας πούμε, στοιχείο το οποίο είναι μέσα μου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, επειδή αυτές οι θρησκείες έχουν αυτό το κοινό στοιχείο, έτσι, λοιπόν, ονομάζονται με ένα όνομα self-religions, λέγονται έτσι στην αγγλική βιβλιογραφία. Δηλαδή, θρησκείες οι οποίες έχουν ως κέντρο τους το self, τον εαυτό. Ο εαυτός είναι αυτό το θείο στοιχείο έτσι, που υπάρχει μέσα μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κεντρικό στοιχείο σε αυτές τις θρησκείες, μια κεντρική διδασκαλία σε αυτές τις θρησκείες. Έτσι, λοιπόν, με το που έχουν λοιπόν αυτό το κοινό στοιχείο και ονομάζονται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν τι. Δημιουργούν ένα τύπο θρησκείας. Ό,τι μοιάζει έτσι, ό,τι όποια θρησκεία έχει αυτή τη διδασκαλία ως κεντρική της, ανήκει σε αυτόν τον τύπο που ονομάζεται self-religions. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, βρίσκοντας τέτοια στοιχεία, και με βάση αυτά μπορούμε να διακρίνουμε τις θρησκείες σε διάφορους τύπους. Και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε μια καλύτερη σύγκριση μεταξύ τους και μια πιο, όπως να το πούμε, θεμελιώδη ή βασική
Κάποιος φίλος μου άκουσε ότι θα κάνω σύγκριση χριστιανισμού και άλλων θρησκειών. Μου λέει: με όλες τις θρησκείες θα κάνεις. Όχι με όλες, λέω, γιατί αυτό τότε δεν θα ξέρω και εγώ τι, αν θα ήταν δυνατόν, θα μου έπαιρνε, ξέρω και εγώ, κάπου στις ζωές, ας πούμε έτσι, και θα ήταν ακατόρθωτο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εντοπίζοντας στοιχεία τέτοια τα οποία είναι βασικά σε κάποιες θρησκείες και ένα στοιχείο μάλλον που είναι βασικό και το μοιράζονται ως κοινό μεταξύ τους έτσι διάφορες θρησκείες, μπορώ να δημιουργήσω μια τυπολογία των θρησκειών. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι, ποιο στοιχείο θα μπορούσε να είναι, εκτός από αυτό που είπα τώρα. Ξέρω και εγώ που τοποθετώ το απόλυτο, το Θεό, αν θέλετε, σε περίπτωση που το απόλυτο είναι προσωπικό, το τοποθετώ στον ουρανό. Μα ωραία, μάλιστα, λοιπόν, αυτό θα διαμορφώσει ολόκληρη τη θρησκεία. Πώς λατρεύω, τι κάνω και λοιπόν, θα κάνω έτσι. Δεν θα κάνω, εάν τοποθετήσω το απόλυτο μέσα μου, όπως στην προηγούμενη περίπτωση που είπα, που θα στραφώ προς τα μέσα μου, τότε έτσι. Λοιπόν, ή αν ξέρω και εγώ τι να πω, το τοποθετήσω στα βάθη του διαστήματος, μη σας κάνει εντύπωση. Υπάρχουν οι θρησκείες UFO religions, που λέγονται, που θα λέγουν, ας πούμε, ότι κάτι σαν θα ήξερα και εγώ υπάρχουν στο απότατο διάστημα και μας επισκέφθηκαν κάποτε και μας δημιουργήσαν κλπ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το φιλμ Προμηθέας εκεί πέρα, που κάποιος θυσιάζεται ένας εξωγήινος, γίνεται κομματάκια και από αυτόν προέρχεται όλη η ανθρωπίνη φυλή, το ανθρωπίνο γένος. Λοιπόν, υπάρχει τέτοια θρησκεία, της οποίας ο Θεός ή η θεοί, έτσι βρίσκονται κάπου στο απότατο σήμα. Λοιπόν, η τοποθέτηση του απολύτου στον χώρο, η τοποθέτηση του απολύτου στον χρόνο μπορεί να μας δώσει ένα τύπο θρησκείων που θα το λέγαμε, όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, είτε εσχατολογικό, εάν αυτό το τέλος είναι στο τέλος του χρόνου, ή πρωτολογικό, εάν αυτό το απόλυτο, ας το πούμε, είναι στην αρχή του χρόνου. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία, οι κριτήρια επίσης μπορούμε να τα ονομάσουμε, με τα οποία εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τύπους θρησκειών. Τώρα, μπαίνω στο κυρίω θέμα για να μην σας, αν και νομίζω ότι και αυτά που είπα στο κυρίω θέμα έτσι ανήκουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι το βασικό στοιχείο το οποίο συνιστά μία θρησκεία και το οποίο αυτό είναι που αν συγκρίνουμε έτσι μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, θα δούμε καλύτερα έτσι την ταυτότητα μιας θρησκείας, είναι ο σκοπός μιας θρησκείας. Σε τι άλλο σκοπό. Ο άλλος είναι βουδιστής. Ωραία. Ποιο σκοπό έχει που μετέρχεται το βουδισμό ή εγώ είμαι χριστιανός του έτοιμο. Ποιο σκοπό έχω που μετέρχομαι το χριστιανό. Είναι βασικό. Είναι βασικότατο. Λοιπόν, αυτός ο σκοπός, εάν οριστεί, αν τον εντοπίσουμε, θα καταλάβουμε πολύ καλά και από την, πώς να το πω, από την ίδια τη στηρίζα, ας πούμε, έτσι μια θρησκεία. Λοιπόν, τώρα, με κριτήριο λοιπόν ή με στοιχείο σύγκρισης το σκοπό, οι θρησκείες μπορούν να διακριθούν σε διάφορους τύπους, μπορούν να διακριθούν, ας πούμε, στον υπερβατικό τύπο. Τι είναι ο υπερβατικός τύπος, έχει σκοπό να υπερβεί αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος του φαίνεται ότι είναι ψευδεστητικός, ας πούμε, όπως είναι στις Ουπανισάδες. Μάγια, έτσι, μισοπραγματικός, μισοονειρικός. Λοιπόν, γιατί τα πάντα μεταβάλλονται, ξέρω και εγώ, δεν είναι ίδια την προηγούμενη στιγμή με την επόμενη στιγμή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν βλέπεις τον κόσμο σαν ψευδεστητικό και αισθάνεσαι ότι και εσύ είσαι μέρος του και εσύ είσαι κάτι σαν μια ψευδέστηση, ας πούμε, θέλεις το πραγματικό. Υπάρχει μια φρασούλα μέσα στις Ουπανισάδες που λέει: από το μη πραγματικό οδήγησέ με στο πραγματικό. Είναι τραγική, φοβερή πρόταση αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, και χωρίζει λοιπόν την πραγματικότητα στο μη πραγματικό και στο πραγματικό. Και θέλει να περάσει από το ένα στο άλλο. Απαρεμπιπτόντας, επειδή πριν δεν είπα ποιο είναι ο δικός μου ορισμός της θρησκείας, του φαινομένου της θρησκείας, είναι αυτός ότι η θρησκεία είναι, η ιδέα εκείνη σύμφωνα με την οποία ο κόσμος χωρίζεται σε δύο κομμάτια, εκ των οποίων το ένα θεωρείται σχετικό και το άλλο θεωρείται απόλυτο, και θέλω να περάσω από το σχετικό στο απόλυτο. Εδώ από το μη πραγματικό στο πραγματικό. Έτσι, ή θα μπορούσε να είναι, ξέρω κι εγώ, από την έλλειψη οπουδήποτε Θεού είναι απολύτου κλπ. Στην παρουσία του απολύτου. Μπορούμε να βρούμε στον έρωτα. Επειδή συχνά μου παρουσιάζεται, εγώ πιστεύω ότι ο έρωτα είναι ένα φαινόμενο θρησκευτικού τύπου. Το λεξιλόγιο του, α πούμε, προδίδει αυτό το πράγμα. Το αγαπημένο πρόσωπο είναι ιερό, ξέρω και τα μέρη που περπάτησε είναι ιερά και ούτω καθεξής λοιπόν. Και εκεί βλέπουμε μια τέτοια διαίρεση της πραγματικότητας σε δύο κομμάτια. Η πραγματικότητα χωρίζεται σε εκείνον που αγαπάω και στον υπόλοιπο κόσμο.
Εκείνο μπαίνει στο κέντρο, εκείνο είναι το νόημα. Εκείνο είναι το τι να πω, που αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε κι εγώ και κανένα νόημα. Δεν έχει ζωή και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Λοιπόν, εντάξει, οι πνευματικές λοιπόν θρησκείες, τώρα η υπέρβαση αυτή μπορεί να γίνει και προς, όχι μόνο προς τα πάνω, από εδώ, εκεί. Μπορούμε να το δούμε και στο λαϊκό χριστιανισμό. Υπάρχει ένας λαϊκός χριστιανισμός που λέει όταν πεθάνω, καλό παράδεισο. Τέλος. Ούτε έσχατε, ούτε ανάσταση, ούτε τίποτα έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της μορφής του χριστιανισμού, του λαϊκού χριστιανισμού, έτσι. Λοιπόν, μπορεί επίσης να είναι προς τα πέρα, δηλαδή προς τον ορίζοντα. Στις ιαπωνικές θρησκείες υπάρχει αυτή η παράδοση ότι οι θεότητες κατοικούν πέρα από τον ωκεανό και μας έρχονται από εκεί και περιμένουν μάλιστα μια ορισμένη μέρα του χρόνου που γίνεται η επίσκεψη, ξέρω και εγώ, αυτών των θεών. Έτσι, στα σπίτια των ανθρώπων. Πως το χώρο είναι πάλι, αλλά δεν είναι από κάτω προς τα πάνω. Ή στον Πλατωνισμό, οπουδήποτε κάποιος περιμένει ένα παράδεισο, ή την επιστροφή στον Πλατωνισμό της ψυχής μου, η οποία έχει εκπέσει μέσα στο σώμα, το οποίο είναι κάτι, το οποίο είναι φθαρτό, κακό κλπ. Και θέλει να επιστρέψει στην αρχική πατρίδα από την οποία προήλθε. Εκεί είναι έτσι από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να είναι από εδώ προς τα κάτω. Υπάρχει μια θρησκεία που λέγεται κούφια γη και θεωρεί ότι υπάρχουν όντα τα οποία είναι παντοδύναμα κλπ. Σαν θεοί, ας πούμε, έτσι, που κατοικούν το εσωτερικό της γης. Και πρέπει να πάμε από εδώ, από πάνω, ας πούμε, από την επιφάνεια της γης, κάτω, ας πούμε, μέσα στην κούφια γη. Θέλω να πω ότι ο υπερβατισμός δεν είναι μόνο από κάτω προς τα πάνω, αλλά προς διάφορες διευθύνσεις του χώρου όμως, του χώρου. Και για άλλες σχέσεις, ας πούμε, για το ζεν, θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν διάφορα ζεν, προσέξτε, το ζεν είναι. Λάθος έκφραση, υπάρχουν διάφορα ζεν. Λοιπόν, σε ένα από αυτά τα ζεν θα έλεγα ότι υπάρχει η ίδια ιδέα όταν λέει, ας πούμε, ότι ξέρω και εγώ πρέπει να επιστρέψουμε στην πηγή. Αισθάνεται σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος ότι είναι αποκομμένος από την αρχική πηγή. Είναι αποκομμένος από την αρχική βάση. Έτσι το απεικονίζει μέσα στο μυαλό του, ας πούμε, τη συνθήκη της ύπαρξής του. Ότι υπάρχει κάποια βάση, ότι υπάρχει κάποια πηγή. Συνήθως αυτή η λέξη χρησιμοποιείται, και αυτός είναι αποκομμένος από αυτή την πηγή. Και πρέπει λοιπόν να επιστρέψει στην πηγή. Και η επιστροφή στην πηγή γίνεται με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια κίνηση που σας είπα πριν για τη γιόγκα, τη βασιλική γιόγκα, γιατί υπάρχουν πολλές γιόγκα. Λοιπόν, αποκόλλησης ή αποτάφτισης από τον εξωτερικό κόσμο μέσω του διαλογισμού. Αυτό ακριβώς είναι ο διαλογισμός, δηλαδή μια διαδικασία αποκόλλησης, αποτάφτισης από τον εξωτερικό κόσμο για να. Έτσι, επιστρέψω πάλι στην πηγή, η οποία βρίσκεται στη βάση, ας πούμε, της ύπαρξής μου και στη βάση του παντός. Και αυτό υπέρβαση είναι. Υπερβατισμό έχουμε και εδώ. Λοιπόν, κουραστήκατε, αν σας κούρασα. Λοιπόν, λίγο πάλι, λίγο. Α, το βάλετε. Και έρχεται να πάμε και λίγο. Πες και πάλι. Εντάξει. Μετά υπάρχουν οι μυστικιστικές θρησκείες. Μυστικιστικές είναι οι θρησκείες εκείνες. Οι οποίες έχουν σκοπό την ένωση με ό,τι θεωρώ μας απόλυτο. Μπορεί το απόλυτο αυτό να είναι κάτι απρόσωπος, όπως είναι το πράγμα, ας πούμε, ξέρω και εγώ έτσι, στις Ουπανισάδες, στον Ουπανισαδικό Ινδουισμό. Μπορεί να είναι κάτι προσωπικό. Η ένωση είναι το βασικό στοιχείο. Έτσι, η ένωση αυτή θεωρείται ως σωτηρία σε αυτές τις θρησκείες. Μυστικισμός λοιπόν είναι το τύπος εκείνος της θρησκείας που έχει σκοπό του την ένωση με το απόλυτο. Από πολλούς θεωρείται ότι είναι η θρησκεία ο μυστικισμός ή μάλλον το κοινό στοιχείο όλων των θρησκείων. Αυτή η αντίληψη λέγεται φιλοσόφια περένης. Ότι λένε φιλοσόφια περένης, φιλοσοφία αιώνια. Περένης, η οποία υπάρχει παντού, σε όλες τις θρησκείες δηλαδή, και από πάντα, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, όσες θρησκείες συναντάνε, έτσι, αυτές όλες έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό και ως κοινό τους σκοπό την ένωση με αυτό που θεωρούν ως θείο, έτσι, με αυτό που θεωρούν ως απόλυτο. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, ξέρω και εγώ αυτός ο Φίλιπ Σέρλντιν, ο γνωστός οπαδός αυτής της θρησκείας, πιστός, πώς να το πω, αυτής της θρησκείας στην Ελλάδα. Αν ανοίξετε τα βιβλία του Φίλιπ Σέρλντ, θα δείτε που λέει ότι ο Ορθόδοξος μυστικισμός, ο Μάξιμος, ο Μολογητής, ο Γρηγόριος, ο Παλάμας, ο Ριτζόρκη, ο Οποιός, είναι ίδιος, διδάσκουν τα ίδια με τον Σάνκαρα, ξέρω και εγώ, ή με τον
οποιονδήποτε Ινδό μυστικιστή έτσι μπορείτε να φανταστείτε ή που γνωρίζετε. Λοιπόν, για να δούμε. Μια φρασιόλα η οποία νομίζω ότι είναι καλό να την έχει κανείς στο μυαλό του για τις υπερβατικές θρησκείες ή που, να το πούμε, εικονογραφεί καλά έτσι τις υπερβατικές θρησκείες και που διακρίνει τις θρησκείες αυτές από τον χριστιανισμό είναι σωτηρία από τον κόσμο. Όχι σωτηρία του κόσμου, θα το πούμε αυτό στον χριστιανισμό, είναι πολύ βασικό στοιχείο του χριστιανισμού, σωτηρία του κόσμου. Σωτηρία από τον κόσμο. Πάω κάπου αλλού και αφήνω τον κόσμο στην κατάσταση έτσι, στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, έχουμε μετά τις πρωτολογικές, ας πούμε έχουμε τις εσχατολογικές, ας αναφέρουμε αυτές πρώτα, τις εσχατολογικές θρησκείες, ο σκοπός τοποθετείται στο τέλος του χρόνου, έτσι, στα έσχατα. Τότε είναι που θα έρθει, έστω και αν έχει αρχίσει, όπως υπάρχει στο χριστιανισμό, είπαμε ότι ο Χριστός εγκαινιάζει, λοιπόν, τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή, την κυριαρχία του Θεού, η οποία την καθιστά την κυριαρχία του άρχοντα, του εγώμαστου, του διαβόλου, έτσι. Λοιπόν, στα έσχατα λοιπόν τοποθετείται ο σκοπός και γι' αυτό λέγονται εσχατολογικές θρησκείες. Σε αυτές τις θρησκείες, τις εσχατολογικές, βρίσκουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουν ως σκοπό τους την αλλαγή του κόσμου, τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο χριστιανισμό, είναι στις αμβραβικές θρησκείες. Στο Ισλάμ το συναντάμε αυτό το πράγμα. Στον Ιουδαϊσμό το συναντάμε αυτό το πράγμα. Αλλά και σε άλλες θρησκείες, οι οποίες λέγονται μιλεναριστικές, χιλιαστικές, δηλαδή όπως είναι ας πούμε οι Ιεχωβάδες κλπ. Ή όπως είναι την Αποσόκα Σαχάρα, ας πούμε, που αν θυμάστε κάποιοι το 1995, έβαλε το Σαρίν, αυτό το αέριο νεύρο, έτσι στο μετρό του Τόκιο. Αυτός περίμενε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επισπεύσει την καταστροφή έτσι, του παρόντος κόσμου και θα επισπεύσει έτσι, την έλευση ενός καινούργιου κόσμου. Είναι μια θρησκεία μιλεναριστική, έτσι τις ονομάζουμε αυτές. Λοιπόν, επομένως, μπορούμε εκείνο το χριστιανισμό, ο οποίος τοποθετεί το σκοπό του στο τέλος της ιστορίας ή στο τέλος του χρόνου, τον εσχατολογικό χριστιανισμό λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι ανήκει σε αυτόν τον κύκλο ή σε αυτόν τον τύπο, έτσι αυτόν τον θρησκείο. Εσχατολογικές πρωτολογικές είναι το αντίθετο. Πρωτολογικές είναι το αντίθετο με τις πρωτολογικές, τις οποίες συναντάμε στους αβολητίνες, ας πούμε έτσι, δηλαδή στους κατοίκους, έτσι, τους πρωτόγονους. Αρχαϊκούς, ας τους πούμε καλύτερα, έτσι, κατοίκους της Αυστραλίας, οι οποίοι τι θέλουν. Θέλουν να πάνε στην αρχή του χρόνου. Γιατί? Γιατί στην αρχή του χρόνου τότε ήταν όλα καλά. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν χιλιάδες χρόνια, μπορείτε να το δείτε και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Μαθουσάρας, ξέρω και κάποιοι πατριάρχες ζήσανε 300 χρόνια. Είναι από μινάρι ή στοιχείο ενός τέτοιου τύπου σκέψης, έτσι, αυτό το πράγμα. Και ίσως και αλλού, αν σκεφτείτε, μπορεί και σε εσάς να έρθει η ανάμνηση κάποιες τέτοιες θρησκείες που είχε ως σκοπό της να επιστρέψει σε αυτό που Ελιάδε ονόμασε Ιλουτ Τέμπος. Εκείνος ο χρόνος, εκείνος ο καιρός, εκείνη η εποχή. Τότε που υπήρχε μια γέφυρα που ένωνε τον ουρανό με τη γη, τότε που υπήρχε ένα βουνό που ανέβαινε σε πάνω, άγγιζε τον ουρανό και οι άνθρωποι μπορούσαν να συνομιλήσουν με τους θεούς. Λοιπόν, και όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν ο ιδανικός χρόνος τοποθετείται στην αρχή. Είναι μια πριστάμε στον κόσμο, μια ιδανική κατάσταση έτσι στην αρχή. Και οι τελετές λοιπόν που κάνουν οι Aborigines, ας πούμε έτσι από παραδείγμα, ότι έχουν αυτό ως σκοπό να επιστρέψουν στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή στις τελετές που κάνουν, μιμούνται την αρχή κάποιων πραγμάτων. Την αρχή της καλλιέργειας, της γεωργίας, ξέρω τι, την αρχή του γάμου, την αρχή κάποιων θεσμών. Την αρχή. Πάντα η αρχή είναι το, τι να πω. Το βρίσκουμε κι άλλο, το βρίσκουμε στο ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός είναι το μεγάλο κίνημα, πνευματικό κίνημα της Ευρώπης που όπως ξέρουμε έτσι διαδέχτηκε το διαφωτισμό. Κάποιοι που γράφουν και σε εφημερίδες και λοιπά έχουν στραμμένος ότι μόνο ο διαφωτισμός υπήρξε στην Ευρώπη. Και αυτό ήταν το ανώτατο, πώς να το πούμε, το αποκορύφωμα ας πούμε της πνευματικής ζωής στην Ευρώπη. Ο ρομαντισμός ο οποίος ακολουθεί είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό έτσι, κίνημα. Ο ρομαντισμός λοιπόν
έκανε και αυτό σε αυτό, δηλαδή κοίταξε προς το παρελθόν. Και δημιουργήσε επιστήμες όπως η μυθολογία τότε, πώς το λένε, δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν έτσι και άνθησαν επιστήμες όπως η μυθολογία, η λαογραφία κλπ. Είναι αποτέλεσμα, είναι αποκύματα του ρομαντισμού και της τροφής αυτής προς το παρελθόν, αγάπη προς τα παραμύθια. Τότε, λοιπόν, όπως και προς το μακριά, ο ρομαντισμός έτσι, ας πούμε, στρέφεται προς το μακριά, τότε το οποίο το αξιδανικεύει και το απολυτοποιεί, ας πούμε, τότε άρχισαν τα ταξίδια προς τη Σαγκρίλα, ξέρω κι εγώ, στα Ιμαλάια, στην Ανατολή, διότι εκεί είναι το τι να πω, το απόλυτο, έτσι, αυτό, έτσι, ναι. Ορίστε. Και οι παλαιοχριστιανοί σήμερα, ναι, παρατήρηση αυτή. Έτσι είναι δημοτικά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τις ενδοκόσμιες. Ενδοκόσμιες θρησκείες είναι αυτές οι οποίες έχουν ως σκοπό την υπηρεσία ενδοκόσμιων με σκοπών. Τέτοιες συνήθως είναι οι πολυθεϊστικές θρησκείες. Στις πολυθεϊστικές θρησκείες τι κάνουν. Χρησιμοποιούν τους θεούς ανάλογα με το ρόλο που έχει ο καθένας και ανάλογα με την περιοχή του, της πραγματικότητας στην οποία λειτουργεί ο καθένας. Προκειμένου να πετύχω κάποιους σκοπούς. Θα επικαλεστώ το θεό του πολέμου, έτσι, για να κερδίσω τον πόλεμο. Θα επικαλεστώ το θεό της βαρυμότητας, ξέρω εγώ, προκειμένου να έχω την απογόνους ή τα ζώα μου να γεννήσουν και ούτω καθεξής. Το θεό της μουσικής προκειμένου να γίνω καλός μουσικός και ούτω καθεξής. Δηλαδή οι ενδοκόσμοι, οι σκοποί, οι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν, πώς να το πούμε, με ένα γενικό τρόπο το σκοπό αυτού του είδους θρησκείας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βέβαια κάναμε συγκρίσεις με τον χριστιανισμό αρκετές με κάποια ειδικά στοιχεία, δηλαδή ειδικές διδασκαλίες, είπαμε, τα άρχος, ξέρω, θαύματα κλπ. Και το αντίστοιχο του χριστιανισμού και είδαμε έτσι τη διαφορά που υπάρχει σε αυτά τα στοιχεία έτσι με αυτόν. Αλλά αν ήθελε κανείς έτσι πιο γενικά να συγκρίνει με βάση τους τύπους αυτούς τον χριστιανισμό με αυτές τις θρησκείες, θα συναντούσε ένα εμπόδιο. Ποιο είναι αυτό το εμπόδιο στο οποίο σκοτάφτουμε επάνω. Ποιο χριστιανισμό, με ποιο χριστιανισμό. Και αντίστοιχα και με ποιο βοδισμό. Δεν υπάρχει μόνο ένας βοδισμός. Εγώ όταν τα παιδιά, όταν δίδασκα, μου λέγανε αν μας ρωτήσουν τι είναι ο βοδισμός, τι να πούμε να ρωτήσω. Λέω ποιο βοδισμό εννοείς, ποιον θέλεις. Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορετικοί βοδισμοί, όπως υπάρχουν και διαφορετικά Ισλάμ και διαφορετικοί χριστιανισμοί. Όχι μόνο διαφορετικοί, πολλοί προτεσταντικοί ή πολλοί. Εδώ μέσα στην Ορθοδοξία υπάρχουν πολλές Ορθοδοξίες. Αυτό το πράγμα, αν το αντιληφθούμε, όπως πιστεύω εγώ τουλάχιστον, πολλά πράγματα θα γίνουν σαφέστερα μέσα μας και θα πάψει να έχουμε ένα είδος σύγχυσης που έχουμε. Γιατί αν πείτε έξω και ρωτήσετε τι είναι ο χριστιανισμός ή και τι είναι η Ορθοδοξία, 10 άνθρωποι θα σου δώσουν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ βρίσκω ότι μέσα στην Ορθοδοξία, να το πω έτσι σύντομα, υπάρχουν τρεις ή και περισσότερες, αν συναριθμίσουμε και τις λαϊκές μορφές του χριστιανισμού. Μία από αυτές, έτσι αναφέραμε πριν, ας πούμε, αυτή που λέει από εδώ θα πω στον παράδεισο, ή άλλες που αποτελούν εισρωές ή επιβιώσεις της αρχαίας θρησκείας. Ο άλλος σου λέει Παναγία ή Πολυσπορήτησα. Και είναι περίπου που γιορτάζεται, περίπου τις μέρες που γιορτάζονταν η Δήμητρα, ας πούμε, στην αρχαία. Αυτό είναι πραγματικά μια εισρωή, ας το πούμε, έρθει της αρχαίας θρησκείας μέσα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και είναι μέρος του λαϊκού χριστιανισμού. Ή βλέπουμε, ξέρω κι εγώ, έναν πολύ πολυθεϊστικό τρόπο χρήσης των Αγίων. Μάλιστα με βάση ρόλους. Το να έχουν οι θεοί ρόλοι είναι πολύ χαρακτηριστικό και βασικό στοιχείο του πολυθεϊσμού. Κάθε θεός έχει ένα πεδίο, έχει ένα κομμάτι, ένα τομέα της πραγματικότητας στην οποία, στον οποίο είναι ειδικός. Έτσι, άλλος στον πόλεμο, ξέρω κι εγώ, άλλος στην υγεία, άλλος στις τέχνες, άλλος και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε και στον χριστιανισμό, στον Ορθόδοξο και σε άλλους χριστιανισμούς. Λοιπόν, το βλέπουμε πάρα πολύ, την από ζωντανά. Υπάρχει ο Θεός μέσα για τα δόντια, υπάρχει ο Θεός της αεροπορίας, ο συγγνώμη, ο Άγιος της αεροπορίας, ο Άγιος των δοντιών, ο Άγιος των γιατρών, ο Άγιος των δεξιοποιών. Αυτό είναι πολυθεϊστικό στοιχείο, το οποίο επιζήμει έτσι, ας πούμε, με μανδύα χριστιανικό. Πολλοί λαογράφοι χαίρονται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να ακούσετε
στην τηλεόραση, ας πούμε, συνεντεύξεις και λοιπά, που σου λέει, ακούω αυτό με τα δημοτικά τραγούδια, όπως λέγεται, μωρέ, που έκανε την Κυριακή. Λοιπόν, αυτός έλεγε για τη Δήμητρα και όλα αυτά. Τις προάλλες ήμουν σε έναν άλλο ναό, που παρουσίαζε ένα βιβλίο σχετικό με την Παναγία και είχε έρθει και μια κυρία η οποία είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στη λαογραφία. Αυτή λοιπόν προσπαθούσε να δείξει με τα χαράς δηλωσάθη, να δείξει δικαίωμα της συνέβης. Λοιπόν, ποιες, πώς να το πούμε, ποια στοιχεία του χριστιανισμού σχετικά με την Παναγία έχουν να κάνουν με αυτές τις θρησκείες. Ανέφερε, ας πούμε, γυναικείες θεότητες στις μεγάλες θέσεις, όπως τις ονομάζουμε, ας πούμε, που άκουσαν κατά την νεολιθική εποχή, όταν δηλαδή άρχισε η γεωργία κλπ. Και η γονιμότητα ήταν το κυρίως ζητούμενο και ο σκοπός λοιπόν αυτών των θρησκειών. Ανέφερε, ξέρω και εγώ, την Ινάνα, την Αστάρτη, την Λιβέλη, την Ίσιδα κλπ. Και είπε το εξής κάποια στιγμή, ότι κάποιες από τις παραστάσεις αυτών των θερινών, ας πούμε, έτσι, των γυναικείων θεοτήτων, παρουσιάζουν έναν βροφοκρατούσες. Και θέλει να πει τι, ότι το γεγονός ότι η Παναγία παρουσιάζεται βροφοκρατούσα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιβίωση, έτσι, ας πούμε, των παραστάσεων αυτών των γυναικών. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε μια θρησκεία, όπως και σε οτιδήποτε άλλο, είναι η κεντρική συνάφεια. Πώς να το πω τώρα αυτό. Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Κυβέλη, η Ίσης και λοιπά, η Αστάρτη, η οποία κρατάει ένα μωρό, δεν κρατάει ένα συγκεκριμένο μωρό, ο οποίος θα λέγεται Χριστός και ο οποίος έχει αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Και μέσα στη συνάφεια τη χριστιανική έχει σκοπό τα εγγένεια, έτσι, τον εγγενιασμό της Βασιλείας του Θεού. Όχι. Τι σημαίνει το βρέφος το οποίο κρατάει η Νάνα. Έχει σκοπό να δείξει ότι είναι θεότητα της γονιμότητος. Ότι αυτή παράγει τη ζωή. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε μωρό. Ένα μωρό κρατάει ένα σύμβολο, δηλαδή, της ζωής την οποία αυτή παράγει. Είναι μια θεότητα που παράγει τη ζωή. Δηλαδή, θέλω να πω, εντελώς άλλη συνάφεια. Μπορεί να είναι η ίδια παράσταση, και αυτό είναι καλό να το πούμε πάνω του κατά νου. Όταν μας λένε, όταν βλέπουμε, να, εκείνο είναι το ίδιο, με τούτο, ξέρω κι εγώ. Πρέπει να πάρουμε το, όπως θα λέγαμε στους υπολογιστές, το λογισμικό. Μέσα στο λογισμικό, εάν είναι διαφορετικό, το ίδιο στοιχείο αποκτά διαφορετική σημασία, έτσι, διαφορετικό νόημα και διαφορετική λειτουργία. Λοιπόν, σε ποιο σημείο είναι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν διάφοροι χριστιανισμοί. Φέραμε έτσι λοιπόν έναν από τους λαϊκούς χριστιανισμούς που υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχει ο εθνικισμός, ο οποίος και επίσης και αυτός είναι μια μορφή χριστιανισμού. Τώρα δεν ξέρω αν θα το λέγαμε όχι λαϊκού, εν πάση περιπτώσει. Ο πολυθεϊσμός, όπως είπαμε πριν, έτσι, διάφορες μορφές που είναι διαφορετικές θρησκείες μέσα στην Ορθοδοξία, εφόσον δεν έχουν τον ίδιο σκοπό, δεν ανήκουν στον ίδιο τύπο. Υπάρχει ο χριστιανισμός του Ευαγγελίου. Ο χριστιανισμός του Ευαγγελίου είναι αυτός τον οποίο περιέγραψα πριν, ο εσχατολογικός χριστιανισμός, ο οποίος έχει ως σκοπό του την καινή κτήση, τον καινούριο κόσμο, έτσι με τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέγραψα, μην τα ξαναπώ πάλι. Αυτός είναι ο χριστιανισμός του Ευαγγελίου. Η ένωση με το Θεό σε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι ούτε το μόνο ή το κυρίως, όπως είναι σε μια άλλη μορφή χριστιανισμού, η οποία άρχισε να, να εξαπλώνεται περίπου κατά τη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60, εγώ ήμουν φοιτητής το 68, πρωτοετής, 68 ή 69, κάπου εκεί. Δεν είχαμε ακούσει τη λέξη Θεός. Δεν υπήρχε. Από εκείνη την εποχή και έπειτα ανακαλύφθηκε. Και εγώ έχω μια, το έχω μάλιστα αυτό υποστηρίξει κάπου. Έχω μια υποψία ότι επειδή εκείνη την εποχή στη νέα θρησκευτικότητα, η οποία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, ο μυστικισμός, η ένωση δηλαδή με τον απόλυτο, ήταν εκείνο που θεωρούνταν ως το βασικό στοιχείο όλων των θρησκειών, μια μορφή της φιλοσοφία περαίνης, έτσι όπως είπα πριν, η εποχή στην οποία το Ισλάμ ανακάλυψε το σουφισμό και η Ευρώπη ανακάλυψε το σουφισμό, ξέρω. Η εποχή στην οποία οι Ρωμαιοκαθολικοί ανακάλυψαν την Τερέζα, τη Σάμβυλα, ξέρετε κλπ. Όλοι ανακαλύπτανε τους μυστικούς τους. Αυτό το κύμα έφτασε και μέχρι σε εμάς και μας επηρέασε και πιστεύω ότι αυτή ήταν μια ιστορική ρίζα, έτσι, του γιατί ξύπνησε αυτού του είδους η ιδέα
και αναπτύχθηκε και σήμερα έχει επικρατήσει και πολύ πάρα πολλοί κόσμοι, κυρίως θεολόγοι. Γιατί αν στην εκκλησία ρωτήσετε την κυρία που κάθεται δίπλα σας, της πείτε τι είναι η θέωση, ευτυχώς κατά τη γνώμη μου θα σας πει δεν ξέρω, εγώ ξέρω, θα σου πει τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση, με τη Μεταμόρφωση και λοιπά, έτσι. Λοιπόν, αυτού του είδους ο χριστιανισμός περιορίζει το χριστιανισμό, όπως κάνουν όλες οι μυστικιστικές θρησκείες, στην ένωση του υποκειμένου που ασκεί αυτού του είδους τη θρησκεία με αυτό που θεωρεί απόλυτο, με το Θεό, έτσι, το χριστιανικό Θεό σε αυτή την περίπτωση, και το υπόλοιπο που αποτελεί το βασικό στοιχείο του χριστιανισμού, δηλαδή τη σωτηρία του κόσμου, την κατάργηση του κακού, την κατάργηση του θανάτου κλπ. Δεν θα τη δείτε εκεί, στα άρθρα ή στα βιβλία κλπ. Που αναφέρουν αυτού του, που περιγράφουν αυτού του είδους στο χριστιανισμό. Δεν θα τη δείτε. Ή μάλλον ένα βασικό στοιχείο που νομίζω ότι πολύ καθαρά διακρίνει αυτού του είδους τη θρησκεία, εγώ τη θεωρώ διαφορετική θρησκεία, το επαναλαμβάνω, από τον εσχατολογικό χριστιανισμό του Ευαγγελίου και όχι μόνο του Ευαγγελίου. Στο σύμβολο της πίστης βρίσκω πάλι τον ίδιο χριστιανισμό, τον εσχατολογικό. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, λέει, και ζωή που μέρα δε σώμα. Αυτό είναι ο σκοπός. Βλέπετε, λέξη θεώρηση μέσα στο σύμβολο της πίστης. Δεν υπάρχει. Ή λέει το είπαν οι πατέρες. Ο Χρυσόστομος δεν έχει ούτε καν τη λέξη αυτή. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν, επαναλαμβάνω καθαρά τη διαφορά που έχει αυτή η θρησκεία από τον εσχατολογικό χριστιανισμό, από το γεγονός ότι πολλοί που την ενστερνίζονται βρίσκουν τη θέωση όμοια με πολλά ανατολικά συστήματα. Μπορεί να υπάρχει, ξέρω και εγώ, η βασιλεία του, η εντόσημο βασιλεία του Μακαρίτη του ΟΕΡ, δηλαδή το ότι έχει κάποιους Ινδούς μυστικούς, τους οποίους τους βρίσκει παράλληλους και ίδιους, ας πούμε, ξέρω και εγώ με το σημείο των Εωδωρών, ή έχω δει κάποιους άλλους, ας πούμε, ένας Καναδός έρχεται στο μυαλό μου, κάποιους άλλους κλπ, που βρίσκουν την Ορθοδοξία, αυτή την Ορθοδοξία, αυτή που είναι η θεωρώνωση Ορθοδοξία, όμοια, έτσι ξέρω και εγώ, με διάφορες σχολές του Βουδισμού. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει πολύ, έτσι, με πολύ έντονο τρόπο τη διαφορά αυτής της θρησκείας από τον εσχατολογικό χριστιανισμό. Βλέπω ότι μάλλον κουραστήκατε. Όχι, όχι, όχι. Βλέπω ότι υπάρχουν, πώς το λένε. Μακριά, γέρακα, πρέπει να πάνε. Λοιπόν, έτσι πιστεύω, λοιπόν, για να συντομεύω. Ότι το χριστιανισμό του Ευαγγελίου, δηλαδή τον εσχατολογικό χριστιανισμό, τον βρίσκομαι και στο σύμβολο της πίστης, τον βρίσκομαι στο λειτουργικό έτος πάνω από τον βρίσκομαι, γιατί στο λειτουργικό έτος αυτό το οποίο γιορτάζομαι και με τις γιορτές αυτές, που να το πω, ζούμε αυτό το οποίο γιορτάζομαι, τι γιορτάζομαι εκεί πέρα. Λοιπόν, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, έτσι, γιορτάζουμε την Ανάσταση, γιορτάζουμε τη Μεταμόρφωση, γιορτάζουμε τα διάφορα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός. Το λειτουργικό έτος αποτελείται από μια επανάληψη των βασικών στοιχείων, των βασικών συστατικών του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Και γιατί η μεγαλύτερη γιορτή είναι η Ανάσταση, γιατί αυτή είναι εκείνη η οποία κυρίως, πώς να το πούμε, εγκαινιάζει τη Βασιλεία του Θεού. Αν η ζωή είναι αυτό που κυρίως δωρίζει ο Θεός, και αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ή και άλλα κοινά, έτσι, την Παλαιά Διαθήκη κλπ, θα δούμε ότι αυτό που κυρίως δωρίζει ο Θεός είναι η ζωή. Ο ίδιος είναι η πηγή και ο κάτοχος της ζωής και κυρίως αυτή δωρίζει. Εγώ ήρθαν, λέει, όπως ζωή, νέπωση και περισσότερο νέπωση. Και θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω τέτοια χωρία άπειρον. Ας πούμε, πάρτε το βιβλικό λεξικό του Διφού. Στο λίμα ζωή θα δείτε ότι είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο. Δηλαδή, αν η κυριαρχία του Θεού, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, είναι η κυριαρχία του Θεού. Ερθέτω η Βασιλεία σου, δεν λέμε. Λοιπόν, ερθέτω η Βασιλεία σου. Δηλαδή, έλα εσύ να κυριαρχήσεις και να αντικαταστήσεις αυτόν που τώρα κυριαρχεί. Λοιπόν, η κυριαρχία του Θεού, πώς το λένε, έχει ως αποτέλεσμα της την κυριαρχία της ζωής. Αφού συμβαίνει έτσι, αφού είναι έτσι, η Ανάσταση λοιπόν είναι το κυριότερο, πώς να το πούμε, η αποκατάσταση της ζωής είναι το κυριότερο στοιχείο που εγκαινιάζει τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι η κεντρική γιορτή. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός του Ευαγγελίου υπάρχει στο λειτουργικό έτος, υπάρχει στο σύμβολο της πίστης, όπως σας είπα πριν, υπάρχει
στα μυστήρια, βεβαίως επίσης, όπου επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα στοιχεία που αποτελούν το αποκριτικό έργο του Χριστού, στην Ευχαριστία ξαναθυσιάζουμε τον Χριστό. Επαναλαμβάνεται η θυσία του Χριστού. Στο βάπτισμα πεθαίνουμε, λέει ο Παύλος, μαζί με τον Χριστό, για να συναναστηθούμε. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτός ο χριστιανισμός, λοιπόν, από εκείνον τον χριστιανισμό που έχει ως Α και Ω, το πες το. Τη θέωση, την ένωση με τον Θεό, διαφέρει πάρα πολύ. Εάν κάποιος από εσάς θελήσει να δει έτσι πιο απλές λεπτομέρειες αυτού που υποστηρίζω εγώ, ότι δηλαδή η θέωση αποτελεί ένα σύστημα, ένα θρησκευτικό σύστημα που έχει το δικό του σκοπό, και όχι μόνο σκοπό όμως, το δικό του ιερό βιβλίο ή τη δική του ιερή φιλολογία. Ποια είναι αυτή, ξέρω κι εγώ, θα είναι οι συχαστές πατέρες, σου λέει, όχι το Ευαγγέλιο. Δεν θα σου πει το Ευαγγέλιο. Δεν θα δεις μια φρασούλα από το Ευαγγέλιο συχνά σε κείμενά τους αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, είναι οι συχαστές πατέρες και μέσα σε αυτούς ποιοι, ξέρω κι εγώ, η φιλοκαλία, ας πούμε. Ποια είναι η ιερή γη, είναι το Άγιο Όρος. Δεν είναι το Ιεροσόλυμο. Ποια είναι η ιερή περίοδος, είναι το Βυζάντιο. Δεν είναι η εποχή των Αποστόλων. Δηλαδή, τέτοιες διαφορές πολλές που δείχνουν, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει ένα αύταρκες σύστημα. Εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο, Αγιότητα, λέει Θεολογία και Ιστορία, έχω κι εγώ ένα αρθράκι που λέει Αγιότητα στο Χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία και στις Ανατολικές Θρησκείες, μου φαίνεται. Αυτό το έχω στείλει, το σκανάρισα και το έχω στείλει στο email του ναού, καθώς και στην Αγγελική. Θα βρούμε, πιστεύω, κάποια στιγμή τρόπο. Εσύ δεν μπορεί, αλλά ίσως κάποιος άλλος μπορεί να είσαι. Δεν ήξερα να κάνω τη σειραπή. Ναι, όχι, υπάρχουν κάποιος που συνάντησε πριν, μου είπε ότι μπορεί. Και θα το στείλω εκεί, ας πούμε, να το κάνει. Πιστεύω ότι είναι καλό να το κάνει. Όχι, όσοι ενδιαφέρεστε, αγοράστε το βιβλίο τότε. Ο τίτλος του βιβλίου, πώς είναι. Ο τίτλος του βιβλίου είναι από τη σειρά που βγάζει ο Σταύρος ο Λοξοβουλάκης με κάτι συνέδριο που κάνει κάθε χρόνο. Αυτός, αυτό το βιβλίο έχει ως τίτλο Αγιότητα, Θεολογία και Ιστορία. Αλλά ελπίζω όμως να καταφέρουμε να σας το στείλουμε ηλεκτρονικά. Αν όχι, τι να κάνουμε, αγοράστε το. Είχα φέρει και ένα άλλο βιβλίο μαζί μου και τελειώνω. Αν και είχα κι άλλα πολλά να πω, θα τελειώσω γιατί και το στόμα παθαίνει αυτό το στέγμα που είπαμε πριν λόγω της παραγγελίας. Υπάρχουν θρησκείες γνώσεως που στηρίζονται στη γνώση, δηλαδή. Όπως είναι η θεοσοφία, ας πούμε, έτσι. Η θεοσοφία είναι ένα βιβλίο που θεωρεί ότι υπάρχει ένας ορισμένος τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένος ο κόσμος και με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Λοιπόν, είπα ότι υπάρχουν θρησκείες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικό τους τη γνώση και ανέφερα μία από αυτές τη θεοσοφία. Έτσι, η θεοσοφία είναι μία θρησκεία η οποία, ξέρετε, έτσι, Έλενα Μπλαβάκη. Οι ακλαδώσεις που είχε με θεοσοφία και ο παραπευτής. Λοιπόν, η θεοσοφία λοιπόν είναι μια θρησκεία γνώσης, γιατί αυτό το οποίο αποσκοπεί είναι να γνωρίσω πώς είναι φτιαγμένη η πραγματικότητα, το σύνολο του κόσμου, δηλαδή, αν θέλετε να πω έτσι, από τι συνίσταται και πώς λειτουργεί. Αυτή τη πραγματικότητα μέρος είναι ο Θεός. Δηλαδή, το να φτάσω στο Θεό, ο Θεός είναι ένα απρόσωπο αντικείμενο, ένας απρόσωπος προορισμός. Έχει αυτό το χαρακτήρα του αντικειμένου παρά του προσώπου, ας πούμε. Και μπορώ να φτάσω, ξέρω κι εγώ, σε αυτόν μέσω από τις διαλογικές μετενσαρκώσεις. Ενώ, ας πούμε, στο κλασικό Ινδοϊσμό ή στο κλασικό Βουδισμό, οι μετενσαρκώσεις ήταν κάτι τραγικό, το οποίο ήθελαν οι άνθρωποι να διακόψουν κάποια στιγμή. Ακριβώς, ξέρω κι εγώ, ο Βουδισμός είναι αρχικά τουλάχιστον και μετά. Έτσι, μια απόπειρα, μια μέθοδος διακοπής του κύκλου των μετενσαρκώσεων. Λοιπόν, εδώ όχι, η Μπλαβάτσκι θεωρεί ότι οι μετενσαρκώσεις είναι κάτι σαν τάξη ενός σχολείου. Έτσι, τώρα είσαι στην πρώτη, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Χρειάζεται όμως να πας και στην επόμενη ζωή, στη δεύτερη, να μάθεις καλύτερα, να εμβαθύνεις. Στην τρίτη, στην, μέχρι να φτάσεις κάπου στο Θεό, που είναι κάπου στην κορυφή του παντός. Η γνώση δηλαδή είναι αυτή η οποία παίζει το βασικό ρόλο. Γνώση, είπα, για το πώς λειτουργεί και από τι είναι φτιαγμένο το σύμπαν, αλλά και από τι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, πόσα σώματα έχει. Έχει 7 σώματα, πώς λειτουργούν αυτά και ούτω καθεξής. Αυτό δεν το βρίσκουμε μόνο στη θεοσοφία, μπορεί να το βρεις. Τι να πω, ξέρω κι εγώ, ας πούμε,
στη γιόγκα που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ, πρέπει να γνωρίζω ότι το άτομα μέσα μου είναι κάτι το οποίο είναι άφθαρτο, και αφού είναι άφθαρτο, λοιπόν, δεν πρέπει, ξέρω και εγώ, λέει στην Παλαβάτη, κοίτα, δεν πρέπει να φοβάσαι το θάνατο. Το σώμα σου θα πεθάνει και τι έγινε. Αυτό είναι ένα περιστασιακό στοιχείο το οποίο έχεις, αύριο θα έχεις ένα άλλο. Αυτό όμως το οποίο είναι αιώνιο και σημαντικό και το οποίο έχεις, αυτό λοιπόν είναι άφθαρτο. Για να κάνεις τη γιόγκα πρέπει να προηγηθεί η γνώση ότι αποτελείσαι από αυτά τα δύο στοιχεία και πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Αν δεν το ξέρω, δεν μπορώ να, πώς το λένε, να ξεφύγω από τη φυλακή αυτή που λέγεται σώμα ή που λέγεται παρόν κόσμος. Ο γνωστικισμός επίσης, έτσι που είναι θρησκεία γνώσης που προκαλύπτεις. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία πίστης. Δεν. Σε πολύ τέλος πάντων το βρίσκουν αυτό κυρίως από νέες θρησκείες. Σου λέει εγώ έχω γνώση και εσύ έχεις πίστη. Λες και η πίστη είναι κάτι υποδέστερο από τη γνώση. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά. Υπάρχει όμως ένα βιβλίο το οποίο εκθιάζει την πίστη όπως την εκθίασε και ένας παράξενος φιλόσοφος, ένας Δανός, λυπημένος, θλιμμένος έτσι φιλόσοφος, ο Κίρκεγκαρντ, έτσι ο οποίος, πώς το λένε, ανύψωσε την πίστη έτσι σε βασικό στοιχείο του χριστιανισμού. Αυτό όμως το βιβλίο το οποίο το είχε βγάλει κάποτε ο εκδότης Αναγνωστάκη, που λέγον σε στο Αθήνα και Ιερουσαλήμ, ακριβώς αυτό είναι που διαπραγματεύεται, δηλαδή τη γνώση και την πίστη. Γι' αυτό έχει και τον τίτλο Αθήνα, δηλαδή η εκπρόσωπος της γνώσης, έτσι πούμε, και η Ιερουσαλήμ, η εκπρόσωπος της πίστης. Τώρα να μην σας το αναλύσω, δεν ξέρω, ίσως δεν κυκλοφορεί ακόμα. Προκαλώ όμως κάποιον εκδότη, αν μας ακούει, ότι να κάνει μια απόπειρα, έτσι να επανεκδοθεί αυτό το βιβλίο, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Μόνο ένα στοιχείο να πω, το οποίο είναι βασικό σε αυτό το βιβλίο, ότι πίσω από τη γνώση βρίσκει την ανάγκη. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται έτσι. Γιατί για να έχω γνώση πρέπει κάτι να είναι σταθερό. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, αν υπάρχουν κανόνες με βάση τους οποίους λειτουργεί κάτι, με βάση τους οποίους λειτουργεί το σύμπαν, επειδή υπάρχουν αυτοί οι σταθεροί κανόνες, γι' αυτό το λόγο μπορώ να έχω εγώ γνώση. Προϋποτίθεται δηλαδή αυτή η σταθερότητα αυτών των κανόνων. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορώ να έχω γνώση. Τι είναι ως πράγματος. Πώς να το πω, λείπει το τι τότε, τι ως πράγματος θα έχω γνώση. Δεν υπάρχει το τι, δεν μπορώ να έχω. Δηλαδή, αυτή η ανάγκη, την ανάγκη τη βλέπεις στη σταθερότητα. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ξεφύγει από αυτή τη μηχανή η οποία δουλεύει πάντα, ξέρω, με τον ίδιο τρόπο στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν, και που αποτελεί την προϋπόθεση της γνώσης. Ενώ στο χριστιανισμό ή σε θρησκείες οι οποίες θέλουν να ξεφύγουν από αυτή την ανάγκη έτσι, και να περάσουν στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, ας πούμε, που λέει ο Χριστός, λοιπόν, εκεί βρίσκει λοιπόν τις διαφορές ως εστόφι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω ότι κάποια πράγματα κάπως πέρασαν και κάπως τέλος πάντων ωφέλησαν την ομίγυρή μας. Πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.